Βιλιανάκης θα πασάρει για τον Ντεσόουζα. Καλό, πολύ καλό γκολ. Ένα πραγματικά εντυπωσιακό γκολ από τον Λουτσιάνο Ντεσόουζα. Σέμπουε έκανε κίνηση ο Λουτσιάνο, έφυγε από κανονική θέση. Πάντα ο Λουτσιάνο με τον Αργυρίο θέλει να τον περάσει και αυτόν θα τον περάσει, θα κάνει και το σουτ. Η Σκόντα θα μειώσει. Ζήκος θα φέρει την μπάλα εκεί στο κέντρο. Τελικά η κεφαλιά από τον Λουτσιάνο. Το 2-1 για τη Σκόντα Ξάνθης, το 56ο λεπτό. Κυπαρίσεις για τον Λουτσιάνο. Λουτσιάνο σε κανονική θέση. Πλασάρει το γκολ, ένα υπέροχο γκολ από τον Λουτσιάνο. Το 3-0 στο 72 για τον Λουτσιάνο. Λουτσιάνο που θα κερδίσει την μπάλα. Λουτσιάνο απέναντι, μεγάλη ευκαιρία και το 2-0 από μια καταπληκτική ενέργεια του Βραζιλιάνου. Το 2-0 στο 61ο λεπτό. Κίνηση του Βενετίδη, πάσα για τον Τεγκελίδη. Να η ευκαιρία για την Ξάνθη. Το σουτ και η ισοφάριση. Αμέσως η ισοφάριση από τη Σκόντα Ξάνθη με τον Λουτσιάνο. Και τα χειροκροτήματα και από τους οπαδούς της ΑΕΚ, τον γκολ στο 42. Είναι και ο Κεχαγιάς εκεί που διαμαρτύρεται για την απόσταση του τείχους των αμυντικών του Όφη. Ο Λουτσιάνο σουτάρει και 2-1 από τον Βραζιλιάνο, τον Λουτσιάνο Ντεσόουζα. Στο 66 η Σκόντα Ξάνθη διπλασιάζει τα τερματά της. Πολλές φορές ούτε αυτοί οι ίδιοι παίχτες δεν καταλαβαίνουν. Το φάουλ του Λουτσιάνο γκολ. Η Σκόντα μειώνει. Για να δούμε. Δυνατό το shoot goal. 2-1. Η μπάλα πέρασε μέσα από την αγκαλιά του Βάντσε και εδώ ξανά βλέπετε, εδώ βλέπετε τον Βραζιλιάνο. Λουτσιάνο και Χαγιάς, ο Λουτσιάνο απευθείας. Πολύ ωραίο και goal. Ένα εκπληκτικό χτύπημα φάουλ από τον Λουτσιάνο. Μπαλιά για τον Κυπαρίση στην περιοχή, ο οποίος κάνει το σούτι μπάλα στο δοκάρι και από κοντά τη στέλνει στα δίχτυα ο Λουτσιάνο, μειώνει Ξάνθη σε 2-1. Πολύ καλό σούτ, γκολ, 1-0. Η Σκόντα προηγείται το αριστερό πόδι του Λουτσιάνο και ο Θεός που είναι πάντα μαζί του. Και εδώ κοιτάξτε το μακρινό σούτ φάουλ του Λουτσιάνο, θα περάσει μπάλα πάνω. Δίπλα μάλλον από τον Νίκο Πολίδη στην αφύλακτη γωνία του. Αυτός δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Όλα από τον Λουτσιάνο, καταπληκτικό γκολ για την Ξάνθη. Λουτσιάνο απευθείας. Ο Σιντιμπέ βλέπει την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα από το φάουλ του Βραζιλιάνου. Ο Λουτσιάνο θα εκτελέσει το φάουλ. Καλό γκολ! Φανταστικό! Φανταστικό γκολ από τον Λουτσιάνο στο δεύτερο λεπτό. Του δεύτερου μικρόνου, κοιτάξτε τι γίνεται στην Ξάνθη. Βέβαια δεν παίρνεται πίσω. Το πέναλτι θα το μετατρέψει σε γκολ ο Λουτσιάνο. Και φτάνουμε στο 87. Εκτέλεση φάουλ από τον Λουτσιάνο. Η μπάλα στα δίχτυα, η απόλυτη ανατροπή στο σκορ από τον Βραζιλιάνο. Εξαιρετική εκτέλεση, τελικό σκορ 2-1 για τους γηπεδούχους. Λουτσιάνο λοιπόν με τον Λιβερόπουλο, η μπάλα στα δίχτυα, οι Ξανθιώτες μειώνουν σε 2-1. Ο Λουτσιάνο Ντεσόουζα όμως, εξπέρ στο είδος, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κροάτη, κάνει το 2-0. Στο 37ο λεπτό αυτό το γκολ. Ξανά άγαλμα ο Μάριο Γκαλίνοβιτς, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Παιδιά, είστε στο Λουτσιάνο Ντεσόουζα, η μπάλα πέρασε στο γάμα, καταπληκτικό γκολ. Βάζει την μπάλα ο Μπαχράμης και την χάνει και η μπαλιά του Μαχράτζε για τον Λουτσιάνο που φεύγει μπροστά. Να ο Βραζιλιάνος θα πλασάρει τον Χριστόπουλο και 3-0.
από τον Βραζιλιάνο τον Λουσιάνο, ο οποίος πανηγυρίζει. Κατσιαρός, Βόζναμπαλ, κερδίζει ο Λαμπριακός και κάνει μόνος την προσπάθεια και σουτάρει τώρα για τον Λουσιάνο που καθυστερεί και κάνει το 4-1. Ο Βραζιλιάνος, ο Λουσιάνο. Λουτσιάνο εκτελεί 1-1. Ξάνθη σοφαρίζει. Η Ξάνθη συνέχισε την πίεση στα αντίπαλα καρέ. Η μπάλα φτάνει στο Λουτσιάνο. Βρισκόμαστε στο 62ο λεπτό. Το πλασέ από τον Βραζιλιάνο στα δίχτυα. Η μπάλα, μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής πορείας της Ξάνθης, πετυχαίνει το 16ο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα. Κάνει έτσι το 1-0 που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης. Ξανά το πλασέ από τον Λουτσιάνο που δεν δυσκολεύτηκε να νικήσει. Κάνει την κούρσα ο Γαρπόζης, θέλει να γίνει επικίνδυνος ο Κύπριος, σουτάρει με γροθιές ο Δηλμπέρης, Λουτσιάνο το rebound, το σουτ, 1-0, το σκορ ανοίγει πολύ γρήγορα εδώ στην Ξάνθη, με τον Λουτσιάνο Ντε Σόουζα να πανηγυρίζει την επιτυχία, την προσωπική και αντίστοιχα της ομάδας του. Σημάδεψε την δεξιά γωνία. Που θα περάσει, μόνος μπαίνει στην περιοχή Λουτσιάνο, πάνω από το κοτσόλι 1-0. Δείτε ξανά πως πέρασε τον Μπάσκιο και την κατάλληλη στιγμή πλάσαρε, έσκαψε την μπάλα πάνω από το κοτσόλι 1-0, άλλο ένα replay, με πολύ άνεση θα λέγαμε πέρασε τον Μπάσκιο και πλάσαρε. Λουτσιάνο απέναντι από τον Παντή. Λουτσιάνο 4-2. 4-2 στο 56 για τη Σκόντα. Πρώτο γκολ για τον Λουτσιάνο στο πρωτάθλημα.